Αμερικανικού Εμπορικού Μελητηρίου με καλεσμένο μας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε σε αυτό το δείπνο που οργανώνουμε προς τιμήν σας στα πλαίσια του Greek Economic Summit, ενός θεσμού που πλέον αριθμεί 34 συναπτά έτη. Στη χώρα μας ήταν για πολλά χρόνια μία έννοια ελαφρώς παρεξηγημένη. Και νομίζω ότι επί δικιάς μας διακυβέρνησης έχει τεθεί στη σωστή της βάση ως μία αλλαγή, αυτό σημαίνει μεταρρύθμιση, η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς και πηγαίνει την χώρα μπροστά, ανάλογα με τον τομέα προφανώς στον οποίο εκδηλώνεται. Θέλω να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση αυτή έλαβε μία ισχυρή πολιτική εντολή να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει από την πρώτη τετραετία σε δύο επαναλαμβανόμενες εκλογές, με ποσοστά μάλιστα τα οποία τελικά ήταν ψηλότερα των ποσοστών που λάβαμε το 2019. Αυτή τη στιγμή φέρνουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη δικαιοσύνη, αλλαγή του δικαστικού χάρτη, τροποποίηση του ποινικού κώδικα, γιατί φέρνουμε μια σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, από τη μία πλευρά την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και από την άλλη την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στα πανεπιστήμια. Όλα αυτά ήταν, όλες αυτές ήταν δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει προεκλογικά και για τις οποίες είχαμε μιλήσει. Και πρέπει να σας πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια πολιτική νομιμοποίηση, χρέος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές, πάντα μέσα από τις διαδικασίες του διαλόγου και της διαβούλευσης, οριοθετώντας όμως πάντα ένα τέλος σε αυτή τη διαδικασία, το οποίο τέλος δεν μπορεί να είναι άλλο από την τελική νομοθέτηση πρωτοβουλειών, οι οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί. Κατά συνέπεια, η πολιτική βούληση για τις μεταρρυθμίσεις είναι δεδομένη και θα σας έλεγα ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις συνθέτουν ένα πάζελ μεγάλων αλλαγών, οι οποίες θα κρατήσουν την χώρα μας σταθερά σε αυτήν την τροχιά γρήγορη σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει στη δεύτερη τετραετία. Προϋπόθεση αυτού του στόχου προφανώς είναι να διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, τους οποίους έχουμε καταφέρει να πετύχουμε και η οικονομία μας να εξακολουθεί να υπεραποδίδει. Δεν εξαντλούνται όμως προφανώς οι μεταρρυθμίσεις μόνο στον τομέα της οικονομίας. Η συνολική ψήφος στις ευρωεκλογές δεν αφορά μόνο τους Έλληνες οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό. Αφορά και όλους όσοι επιλέξουν να ψηφίσουν επιστολικά και εντός της πατρίδας μας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για πολλές κατηγορίες συμπολιτών μας. Όπως ηλικιωμένοι, ανάπηροι άνθρωποι που έχουν δυσκολία στη μετακίνηση, νέα παιδιά τα οποία δουλεύουν σεζόν, 17χρονοι οι οποίοι θα δώσουν πανελλαδικές και οι οποίοι εκείνη τη στιγμή δεν θα θέλουν να, να βγουν από το ρυθμό τους για να πάνε να ψηφίσουν. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, βαθιά δημοκρατική, που απαντάει στο μείζον πρόβλημα όχι μόνο της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά όλων των δυτικών δημοκρατιών, που ακούει στην υψηλή αποχή, η οποία με τη σειρά της φέρνει στην επιφάνεια επιχειρήματα περί μη επαρκούς πολιτικής νομιμοποίησης των εκλεγμένων κυβερνήσεων.